έχουμε στο μυαλό μας κάποια, δημιουργούμε κάποια personas. Φτιάχνουμε κάποια personas και λέμε ότι φτιάχνω αυτό το site π.χ. του Alma και έχω στο μυαλό μου 5 βασικές personas, οι οποίες η πρώτη είναι η Νίκη, η οποία έχει τελειώσει αυτό το πτυχίο και θέλει να κάνει αυτό. Παίρνουμε δηλαδή κάποια βασικά πραγματικά χαρακτηριστικά. Πραγματικά όμως που υπάρχει η Νίκη, που δεν τη λένε Νίκη, μπορεί να τη λένε Γιώτα ή Μπάμπη ή Νίκο. Παίρνουμε λοιπόν τα βασικά χαρακτηριστικά του κοινού στο οποίο απευθύνεται το site μας, τα σπάμε, τα αναλύουμε και βάσει αυτών των personas φτιάχνουμε ένα user journey στο site. Οπότε λέμε πάνω στο πάνω μέρος του site θα έχουμε αυτή την πληροφορία γιατί ενδιαφέρει τις 3 από τις 4 personas. Εδώ θα έχουμε αυτό γιατί ενδιαφέρει τις 2 από τις 5 personas και το καθεξής. Κάτι τέτοιο βοηθάει πάρα πολύ το να καταλάβουμε ποιες είναι οι ανάγκες των πελατών μας. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε σήμερα και για τις επόμενες 2 μέρες στην Καλαμάτα, εδώ στο Προβληματικό Κέντρο Καλαμάτας, μια συνδιοργάνωση του Ινσίτου με το Venture Garden, μια σειρά σεμιναρίων για την επιχειρηματικότητα με τίτλο Greenhouse. Μέσα από το τρίμερο αυτό workshop, οι νέοι που θα έρθουν και θα παρουσιάσουν κάποιες επιχειρηματικές ιδέες που έχουν, θα έχουν την ευκαιρία να αναλύσουν τις ιδέες τους μέσα από συγκεκριμένες μεθοδολογίες, με απότερο σκοπό να δημιουργήσουν ένα τελικό πλάνο και να μειώσουν το ρίσκο οποιασδήποτε επένδυσης μελλοντικής η οποία θα αφορά την ιδέα τους. Περιμένουμε μέσα από το τριμέρο αυτό επιχειρηματικότητας να δούμε τις προτάσεις και τις ιδέες που υπάρχουν εδώ στην Καλαμάτα, να αποδείξουμε ότι η Καλαμάτα είναι μια ζωντανή πόλη, είναι μια πόλη η οποία μπορεί να παράγει ιδέες. Αυτό που εμείς θέλουμε να πετύχουμε μέσα από το τρίμερο σεμινάριο είναι να ενισχύσουμε αυτές τις ιδέες με απότερο σκοπό και ιδανικά να δούμε κάποιες από αυτές να ολοκληρώνονται και να πραγματοποιούνται με επιτυχία. Διάβασα πρόσφατα λοιπόν ένα άρθρο από τη Silicon Valley που έλεγε ότι έχουν αποκτήσει σε application. Δεν παίρνουν άλλα application. Δεν μπορούν άλλο ας πούμε application που να κλείνει την πιτσαρία και να βλέπει θα πιο κρασί και που θα διώξουν. Θέλουν. Επομένως νομίζω ότι στην Ελλάδα που έχουμε όλη αυτή την παραδοσιακή σκέψη ότι είναι η ώρα μας να κάνουμε ωραίες εταιρείες. Μπορεί να μην φτάσουμε στη Silicon Valley, αλλά σίγουρα θα μπορούμε να κερδίσουμε σε δεύτερη φάση τον ενδιαφέρον του κοινού. Είναι η πρώτη μέρα του τρίμερου Greenhouse στην Καλαμάτα. Τα Greenhouse Events είναι τρίμερα εργαστήρια επιχειρηματικότητας που γίνονται σε διάφορες πόλεις εκτός Αθήνας και Θεσσαλονίκης από το Venture Garden, το οποίο διοργανώνεται από το Anatolia Business School στη Θεσσαλονίκη, το Alba Graduate Business School στην Αθήνα και την Ελληνική Πρωτοβουλία. Στην Καλαμάτα βρήκαμε ένα πολύ καλό συνεργάτη στον Ηλία το Σχενδερίδη και το Ινσίτου, που με τη βοήθειά του έχουμε καταφέρει να μαζέψουμε πολλούς νέους και ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες, με τους οποίους στο βάθος του τριημέρου θα δουλέψουμε πάνω στις επιχειρηματικές τους ιδέες, έτσι ώστε την Κυριακή το μεσημέρι να μας παρουσιάσουν τις ιδέες τους και να μπορέσουμε και εμείς να τους βοηθήσουμε να τις πάνε ένα βήμα παραπέρα. Στην Ελλάδα της κρίσης υπάρχουν καλές ιδέες? Οι ιδέες στην Ελλάδα υπήρχαν και υπάρχουν πάντα. Η κρίση ίσως είναι ένα από τα πιο καλά πράγματα που συνέβησαν στην επιχειρηματικότητα, γιατί αποδέσμευσαν όλη αυτή την θετική ενέργεια του Έλληνα, την επιχειρηματική σκέψη, τον έβγαλαν από τη σκέψη του δημοσίου και της πολυεθνικής και τον έβαλαν να δουλέψει με αυτά που έχει. Τα μυαλά μας που φεύγουν στο εξωτερικό είναι μια μεγάλη πληγή για την Ελλάδα, γι' αυτό και όλες αυτές οι νέες επιχειρηματικές ιδέες μπορούν να τα φέρουν πίσω. Μπορούν οι ίδιοι επιχειρηματίες να δημιουργήσουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα έρθουν και άλλοι, θα προσθεθούν και θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας. Οι δικές σας προσδοκίες από την παρουσία στην Καλαμάτα ποιες είναι? Δηλαδή, με τι θα φύγετε ευχαριστημένος τη Δευτέρα? Η Καλαμάτα για μας ήταν μια πολύ ευχάριστη έκπληξη, γιατί μέσα σε μόλις μία εβδομάδα καλύφθηκαν όλες οι θέσεις που είχαμε για συμμετοχή στο Greenhouse. Αυτό σημαίνει ότι εμείς θα φύγουμε από εδώ με γεμάτες τις μπαταρίες μας από φρέσκες ιδέες, νέους ανθρώπους και την προσδοκία να συναντήσουμε πάλι αυτές τις φοβερές ιδέες στην Αθήνα και να τις βοηθήσουμε να αναπτυχθούν περισσότερο. Μάζες είχα καταλαβαίνει πώς θα φτιάξει αυτούς τους μηχανισμούς έτσι ώστε να κρατήσει την ποιότητα. Εδώ υπάρχει μια υποσημείωση μικρή. Μιλάμε στην ίδια startup και το startup είναι κατά βάση τεχνολογικό, είναι λάθος να το χρησιμοποιούμε για κάτι άλλο.
είναι κατά βάση τεχνολογικό και κατά βάση ίδιο σκοπό. Να φάει πάρα πολλά λεφτά στο ξεκίνημα, έτσι ώστε να πουληθεί πάρα πολύ ακριβά και να γίνουν εκατομμυριούχοι. Πουλώντας την εταιρεία, όχι το application ή οτιδήποτε άλλο κάνουν. Υπάρχουν και τα lifestyle businesses, τα οποία είναι για τον καθένα μας και αυτά κάνουν το 90% των επιχειρηματιών. Δεν έχουν καμία σχέση με τον Νίκο και τον Στόκλο, δεν είναι lifestyle. Και είναι ουσιαστικά η ιδέα το ότι εγώ θέλω να βγάζω 1.500 ευρώ το μήνα, 2.000 ευρώ το μήνα, 7.000 ευρώ το μήνα, 10.000 ευρώ το μήνα για μένα την οικογένειά μου. Και ο στόχος μου είναι να κάνω την οργανική ανάπτυξη, να φτάσω μέχρι εκεί, να διατηρήσω το επίπεδο της επιχείρησης εκεί που θέλω, έτσι ώστε να διατηρήσω το επίπεδο της ζωής μου εκεί που θέλω και εννοείται αυτό να αυξάνεται σταδιακά. Έτσι και μετά βάζουμε τους συνεργάτες και μπορούμε να αυξηθούμε αλλιώς. Υπάρχουν πολλά μέσα, πολλές μέθοδοι ανάπτυξης μιας επιχείρησης αφού έχει εδραιώσει αυτό που θα δούμε και αύριο, το product market fit. Δηλαδή ότι αυτό που πουλάει το θέλουν οι πελάτες της.